Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή. Θα φτιάξουμε σπιτική γκρανόλα. Δηλαδή σπιτικά δημητριακά για να τρώμε το πρωί και όχι μόνο. Με την γκρανόλα μπορούμε να κάνουμε άπειρες συνταγές, βάση για cheesecake ή οτιδήποτε άλλο σκεφτούμε. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας για να τη φτιάξουμε. Για τη σπιτική γκρανόλα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια μέλι, 80 γραμμάρια μαύρη μαλακή ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 100 γραμμάρια σπορέλαιο, 1 πρέζα αλάτι, 400 γραμμάρια βρώμη, 120 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ, 50 γραμμάρια σταφίδες, 50 γραμμάρια cranberries, 150 γραμμάρια κουβερτούρα και 50 γραμμάρια ινδοκάριδο. Για το σερβίρισμα, γιαούρτι και μέλι. Χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι βαθύ πάνω στη φωτιά και θα ρίξουμε μέσα το μέλι μας, τη μαύρη μαλακή ζάχαρη. Άμα δεν έχετε μαύρη μαλακή ζάχαρη και έχετε κανονική ζάχαρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Θα βγει η συνταγή, απλά δεν θα κάνει τόσο πολύ κρούστα η γκρανόλα. Άμα σας ενδιαφέρει πολύ η κρούστα, βάλτε μαύρη μαλακή. Αλλά να μην σας βάλω να πάτε να αγοράσετε μία συσκευασία μόνο και μόνο για τη συνταγή. Είμαι σίγουρος πως έχετε όλη λευκή σπίτι σας. Οπότε, άμα δεν έχετε, κάνετε το με λευκή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μέσα και τα αρωματικά μας. Κανέλα, βανίλια και βέβαια το λαδάκι μας. Είναι ελάχιστο το λάδι, αλλά χρειαζόμαστε για να ψηθεί καλά στο φούρνο και να μας δώσει αυτή την τραγανή υφή που θέλουμε. Και ανακατεύουμε. Δεν θέλουμε να πάρει βράση. Ίσα-ίσα να λιώσουν τα υλικά. Και ίσα-ίσα να αρχίσει να βγάζει μία από πολύ, θέλω, δεν μας πειράζει, δεν θέλουμε να βράσει πολύ. Γιατί όλη τη δουλειά της καραμέλας τελικά θα την κάνει ο φούρνος. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και τι πρέπει πάντα μα πάντα να κάνουμε όταν κάνουμε μία υποτυπώδη καραμέλα? Να βάλουμε λίγο αλάτι. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Μητσό, δηλαδή ώρες-ώρες πραγματικά αναρωτιέμαι. Είσαι εδώ ή είσαι αλλού? Είσαι εδώ, αλλά κι αλλού. Είμαι εδώ. Αλλά κι αλλού. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ. Και μόλις ανακατέψουμε, ρίχνουμε μέσα τη βρώμη και κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα στο τηγάνι. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, τώρα, πολύ σημαντικό, άμα σας αρέσει να έχει πιο απαλή υφή γκρανόλα, θα πάρετε τη βρώμη που δεν έχει φλούδα, που δεν έχει φλοιό, εγώ αυτή έχω βάλει. Αλλά και με την άλλη τη βρώμη που έχει φλοιό, γίνεται πολύ ωραία γκρανόλα. Βλέπετε, ίσα-ίσα ανακατεύω λίγο για να μπορέσει να πάει παντού η καραμέλα πάνω στο τηγάνι. Δεν ψήνω την γκρανόλα μου εδώ. Οπότε σε αυτό το σημείο βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα λευκό σημείο, όλο έχει καλυφθεί με καραμέλα. Οπότε τι κάνω, σβήνω. Βγάζω από τη φωτιά και παίρνω ένα ταψάκι. Το ταψάκι αυτό είναι 23x35, δεν έχει σημασία όμως και μεγαλύτερο να έχετε, κάνει μια χαρά. Μικρότερο να μην έχετε γιατί θα χρειαστεί περισσότερη ώρα. Οπότε κάνω, απλώνω τη βρώμη μου εδώ. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσετε και τις δύο εκδοχές, και με τη βρώμη τη σπασμένη χωρίς τη φλούδα και με τη βρώμη που έχει τη φλούδα. Και να διαλέξετε τι σας αρέσει εσάς περισσότερο. Okay. Τώρα, το πρόβλημα που έχουμε είναι το μείγμα καίει αρκετά. Οπότε είναι δύσκολο να πατήσουμε με τα χέρια. Αλλά τι θα κάνει ο Άκης? Ακριβώς. Θα γίνω κασκαντέρ και θα το κάνω μέχρι να καώ, γιατί είμαστε σοβαρή επιχείρηση και πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρουμε. Έλα, Παναγία μου, πάλι θα ταλαιπωρηθώ. Δεν πειράζει, εντάξει. Το έχω συνηθίσει, αλήθεια. Για το καλό της εκπομπής τα κάνω όλα. Αλήθεια, τα κάνω όλα, συμφέρω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που όσο περνάει η ώρα κρυώνει το μείγμα. Α! Θα χρησιμοποιήσω το αλουμινόχαρτο. Τι θα κάνω? Θα πάρω το αλουμινόχαρτο και θα πατήσω το μείγμα με το αλουμινόχαρτο που είναι βαρύ, εδώ. Τι σκέφτηκα πάλι? Δεν υπάρχει. Και βέβαια, ό,τι αλουμινόχαρτο λέω, και το κάνουμε. Και το πετάμε. Μια χαρά. Απλώσαμε το μείγμα μας. Τέλεια, καίγομαι. Λοιπόν, είτε έχετε μεγάλο ταψί, είτε έχετε μικρό ταψί, πάντα μα πάντα ο φούρνος όταν ψήνει μία γκρανόλα είναι στους 160 βαθμούς. Δεν θέλουμε ένα 180, γιατί στους 180 τι γίνεται, πιάνουν οι άκρες και στη μέση μένει ομοί. Οπότε στους 160-150 μπορούμε όντως να δούμε πότε θα γίνει ωραία, χρυσαφένια και όμορφη. Σωστά? Οπότε τα 20 λεπτά που σας δίνω είναι σχετικά. Βάλτε 150-160 το φούρνο σας και βλέπετε πόση ώρα θα πάρετε για να γίνει ωραία και σεξι. Και ωραία και σεξι, επειδή έχω ετοιμάσει η ερημία, είναι αυτή. Πώς μας φαίνεται? Σεξι? Και επειδή είναι ένα ουμ πάρα πολύ σεξι, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά στην γρανόλα. Έτσι όπως είναι το μπισκότο ουσιαστικά, γιατί είναι ένα μπισκότο, θα το σπάσω.
Εδώ, τέλεια. Παίρνουμε. Και σε αυτό το σημείο να δοκιμάσετε. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Το τέλος να θέλεις να δοκιμάσεις. Είναι σοκαριστικά νόστιμο. Είναι σοκαριστικά υγιεινό. Έφυγες, έφυγες. Σπάμε την κανόλα μας, εδώ. Το μπισκότο, Παναγία. Έχει ολόκληρα κομμάτια. Προσέξτε, άμα χρησιμοποιούσαμε τη βρώμη με τη φλούδα, το μείγμα μας δεν θα ήταν τόσο συμπαγές και θα έχει περισσότερο την υφή των δημητριακών που έχουμε συνηθίσει. Οπότε το τι σχήμα και υφή τελικά θα έχει η γρανόλα μας οφείλεται σε ένα μόνο υλικό, που είναι ποιο? Η βρώμη. Εξαρτάται καθαρά από τη βρώμη που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, σπάμε σε κομμάτια εδώ με τα χέρια. Και τώρα το τι θα προσθέσουμε στην γρανόλα μας είναι καθαρά σχετικό με τον καθένα. Δηλαδή, εγώ λατρεύω να βάζω καρύδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να βάζω ινδοκάριδο. Μ' αρέσει να βάζω κράμπερις. Μ' αρέσει να βάζω σοκολάτα. Μ' αρέσει να βάζω αμύγδαλα. Μ' αρέσει να βάζω σταφίδες. Μ' αρέσει να βάζω τα πάντα. Ό,τι σας αρέσει, απλά πάρτε και βάλτε. Σπάστε λίγο την γρανόλα εδώ. Με τα χέρια. Παναγία μου, δεν υπάρχει. Και τώρα, πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπά μας υλικά. Και έχω αμύγδαλα, μας αρέσουνε? Αρέσουνε. Πάνε μέσα. Έχω σταφίδες, μας αρέσουνε? Εννοείται. Πάνε μέσα. Έχω κράμπερις, μας αρέσουνε? Ωραία. Η σοκολάτα μας αρέσει? Ναι. Να ψηλώ, κόψω και σοκολάτα. Θέλουμε μεγάλα κομμάτια, μικρά κομμάτια. Εμένα μου αρέσουν μεγάλα για να κάνει πολύ κρούτσου κρούτσου, ρε φίλε. Για να έχουμε την αίσθηση του καρδόματος. Αυτός είσαι. Τελικά έχεις γίνει λίγο πιο premium από τον Μπελέση και ανησυχώ. Τι τον έχει πιάσει τελευταία, δεν έχω καταλάβει. Πάει και η σοκολάτα μέσα. Και όπως σας είπα, τι λατρεύω να βάζω εγώ στην γρανόλα. Την καρύδα μου. Οπότε βάζω μέσα και την καρύδα. Τώρα επειδή έχω βάλει σοκολάτα για να μην τελειώσω με τα χέρια μου, θα κάνω. Φοράω τα γάντια μου και απλά ανακατεύω. Άντε, γεια. Κοιτάξτε εδώ. Σπιτικά δημητριακά, στην απόλυτη τους εκδοχή. Το βλέπετε? Η γρανόλα έγινε mainstream το 1972, όταν οι μεγαλύτερες εταιρείες δημητριακών άρχισαν να κινούνται πιο δυναμικά σε επίπεδο marketing, συσκευάζοντας δημητριακά σε αυτή τη μορφή και προσθέτοντας αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και γλυκαντικά, μετατρέποντάς τα σε πιο εμπορικά προϊόντα. Κοιτάξτε εδώ, τα φτιάξαμε σε χρόνο μηδέν. Σωστά, φίλε Μπελέση? Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα τι είναι, η συνταγή είναι πανεύκολη, θα την κάνετε όλοι σας, απλά έχει ένα μειονέκτημα. Άμα την αφήσω την γρανόλα έτσι όπως είναι σήμερα έξω, αύριο το πρωί θα έχει γίνει μαλακή. Γιατί τραβάει υγρασία πάρα πολύ εύκολα η βρώμη. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει με το που κρυώσει και φτιάξουμε την γρανόλα μας, κατευθείαν η πρώτη μας κίνηση είναι βαζάκι. Μπορείτε να βάλετε όποιο αποξηραμένο φρούτο θέλετε, μπορείτε να βάλετε όποιον ξηρό καρπό θέλετε, μπορείτε να βάλετε ή να μην βάλετε σοκολάτα. Πραγματικά δημιουργήστε, κάντε τη βάση και από εκεί και πέρα φτιάξτε ακριβώς την γρανόλα όπως εσείς θέλετε. Λοιπόν, τώρα, εγώ με τι θα σερβίρω την γρανόλα, όσο πιο απλά γίνεται, με λίγο γιαουρτάκι και μέλι. Οπότε πάω ψυγείο. Εδώ. Το γιαουρτάκι μου. Και πιστέψτε με, θα τα απολαύσω όσο δεν γίνεται. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η γρανόλα που τρώω το πρωί. Αυτή είναι η γρανόλα που μου αρέσει σαν συνταγή και αυτή είναι η γρανόλα που θέλω να ετοιμάσετε κι εσείς. Ωραίο στραγγιστό γιαουρτάκι εδώ. Δεν το παρακάνω με την γρανόλα. Θα πάρω μία χούφτα εδώ. Θα ρίξω το γιαούρτι μου από πάνω. Και τι άλλο θα ρίξω από πάνω? Λίγο μέλι. Μέλι, φρούτα, maple syrup, τίποτα. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Και τίποτα πραγματικά να μην βάλεις δεν χρειάζεται. Γιατί η γρανόλα που μόνη της είναι τόσο τέλεια. Που πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, κουταλάκι, μελάκι. Και καλή μας όρεξη. Δεν ξέρω γιατί αυτό το συγκεκριμένο φαγητό, θα το πω, το τρώμε μόνο το πρωί. Δηλαδή, όντως, θα μπορούσε να είναι γλυκό, θα μπορούσε να είναι κυρίως γεύμα, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Τα έχει όλα, πρωτεΐνη από το γιαούρτι και βέβαια από τη βρώμη και τους ξηρούς καρπούς.
Έχει καλά λιπαρά, έχει καλούς υδατάνθρακες, έχει καλή πρωτεΐνη, είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα σε ένα μπολ. Και το φτιάξαμε από το μηδέν, μόνοι μας. Για τη σπιτική γρανόλα, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά βάζουμε το μέλι, τη ζάχαρη, την κανέλα, τη βανίλια, το σπορέλαιο, αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Προσθέτουμε τη βρώμη και ανακατεύουμε μέχρι να απορροφήσει όλη την υγρασία. Αφαιρούμε από τη φωτιά, μεταφέρουμε σε ταψί και απλώνουμε με τα χέρια μας. Ψήνουμε για 20 λεπτά στους 160 βαθμούς, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Σπάμε την γρανόλα σε μικρά κομμάτια και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τα αμύγδαλα, τις ταφίδες, τα cranberries, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη, το ινδοκάριδο και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε σε γυάλινο βάζο που κλείνει αεροστεγός και αποθηκεύουμε σε ξηρό και δροσερό μέρος. Σερβίρουμε με γιαούρτι και μέλι. Μόλις δοκιμάσετε την γρανόλα θα πάθετε σοκ. Θα μου παίρνετε τηλέφωνο και θα λέτε φίλε, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να είναι τόσο νόστιμο. Και ας λέω παιδιά, εγώ σας το έλεγα. Ακούτε, δεν υπάρχει. Μπορώ να ζήσω μόνο με αυτό το μπολ για όλη μου τη ζωή. Πραγματικά. Καλή μας όρεξη.